είναι έτοιμοι όλοι οι συναδελφοί, θα ακούσουμε και την δήλωσή του. Πριν από λίγο πήρα τηλέφωνο τον κύριο Μαλάνο, επίσης και τον κύριο Αναστασιάδη και τους έχω συγχαρεί γιατί έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Είμαι φυσικά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, όμως σέβομαι απόλυτα τη δημοκρατική ετοιμιγωρία του λαού μας. Γιατί πέραν από το αποτέλεσμα είμαι υπερήφανος γιατί βοήθησα έτσι ώστε η συνεργασία των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου να αποδείξει πως μπορούμε να σταθούμε αντάξια έναντι στα κατεστημένα. Ο ενδιάμεσος χώρος μπορεί να αποτελέσει τον τρίτον πόλο στο πολιτικό σκηνικό του τόπου μας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο, φίλη πρόεδρο της Αλληλεγγύης, την Ελένη τη Θεοχάρους, τον αγαπητό πρόεδρο των οικολόγων, τον Γιώργο Περδίκη, ως επίσης και όλα τα κοινωνικά σύνολα που στήριξαν αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια για την εμπιστοσύνη που έδειξαν, αλλά και τη στήριξη που μου έδωσαν σε αυτήν την δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά φυσικά θέλω κυρίως να ευχαριστήσω τους φίλους, τις φίλες, τα στελέχη των κομμάτων που στήριξαν αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια, τους φίλους, τους υποστηριχτές του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, της Αλληλεγγύης, των οικολόγων και όλους τους ανένταχθους πολίτες που μας βοήθησαν σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Θέλω ιδιαίτερα όμως επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τη σύζυγο μου Γιώτα για τη δική τους στήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ξέρω ότι πολλές φίλες και φίλοι απόψε νιώθουν πικρία και απογοήτευση. Το ίδιο νιώθω και εγώ. Όμως, παρά τον πόλεμο και τη λάσπη που δεχθήκαμε σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, μπορούμε να είμαστε περήφανοι, γιατί εμείς σε αντίθεση προβάλαμε θέσεις και προτάσεις. Δώσαμε έναν τίμιο, έντιμο εκλογικό αγώνα. Σημασία δεν έχει τόσο η όποια εκλογική επιτυχία ή αποτυχία. Σημασία έχει να αγωνίζεσαι με κουράγιο και θάρρος για εκείνα που πιστεύεις. Και εγώ αυτόν προτίθεμαι να πράξω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με κάθε δύναμη της ψυχής μου για εκείνα που πιστεύω ότι είναι σωστά. Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα. Δεν τα βάζουμε κάτω. Από αύριο ξεκινά μια καινούργια μέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε αύριο το δίλημα της τοποθέτησης και της επιλογής μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο. Θα υπάρξει κοινή απόφαση. Λοιπόν, ο κ. Παπαδόπουλος επανήκω, δεν θέλει να απαντήσει, όπως μας είπε, σε κάποια ερώτηση. Προέβη στην δήλωσή του. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τα στελέχη και τους ηγέτες των κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητά του. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί πλέον και σε επίπεδο διεργασιών για το ποια θα είναι η τοποθέτηση των κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητα.